Κύριε Χαλκιά, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, κύριε Βινιακή. Νομίζω ότι ήταν. Στου ακροατέ μα. Θα εύχομαι. Όχι, όχι, κύριε Χαλκιά, μέχρι εδώ. Όχι, άλλα ζόρια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μα πείτε. Ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω, το ότι διεξήχθη αυτή η. Το συνέδριο, να το πω, η διημερίδα στην Λευκάδα. Δώστε μα λίγο το πλαίσιο. Κοιτάξτε, ήταν μία από τις θέσεις που είχαμε από την αρχή και αρκετά αργήσαμε, πιστεύω, να γίνει να μπουν κάποιοι κανόνες όπου θα μπορέσουμε κάποια θέματα που αφορούν τον πολιτισμό να μπουν σε μια, όπως είπα, σε κάποιους κανόνες, σε μια σειρά για να μπορέσουμε να αναδείξουμε περισσότερο τον επενησιακό πολιτισμό. Και αυτό βέβαια δεν θα γινόταν από εμάς. Από μόνοι μας δηλαδή από πάνω, αλλά έπρεπε να πάρουμε τις ιδέες και τις γνώμες και τις προτάσεις όλων των πολιτιστικών φορέων που πιστεύω εντυπωσιάστηκα και εγώ από τη συμμετοχή. Δεν την περίμενα τόσο μεγάλη συμμετοχή, ήταν τεράστια όλος ο χώρος στο Union Blue, ήταν γεμάτο, δεν υπήρχε καρέκλα. Και από νησιά, από Σιζάκυνθο και Κέρκυρα που είναι μακριά και Κεφαλονιά και φυσικά και από τους δικούς μας. Ναι. Οπότε λοιπόν ουσιαστικά κύριε Χαλκιά έγινε μία, ας το πούμε για πρώτη φορά, μία συγκέντρωση προτάσεων από τα πολιτιστικά σωματεία όλων των επτανήσεων ως μία αφετηρία και μία στρατηγική, μία πολιτική, πολιτιστική. Κοιτάξτε, βασικά είναι μία αρχή αυτό. Θα συνεχιστεί αφού εμείς βγάλουμε τα συμπεράσματα από αυτή και δούμε πού μας οδηγούν. Σε μια προσπάθεια, όπως σας είπα, να μην υπάρχει ένας κατακαιρματισμός δυνάμεων, οι εκδηλώσεις να έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος και να έχουν και μια μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη εμβέλεια. Τα σωματεία να γνωριστούν μεταξύ τους. Εκεί δηλαδή διαπιστώσαμε ότι μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν ακόμα και από την ίδια περιοχή σωματεία και τι δράσεις κάνει ο ένας και ο άλλος. Αυτά θα οργανωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΗΝ, θα μπει ένα μητρό όλων των σωματείων με τις δράσεις που κάνουν και τι προτείνει να κάνει μαζί και βέβαια όλα αυτά για να μπορούν να κάνουν κοινές εκδηλώσεις, να συνεργάζονται. Και όλο αυτό βέβαια σε μια προσπάθεια πέρα από την δυνατότητα, την μικρή χρηματοδότηση που έχουμε εμείς πλέον. Όσο πάνε τα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πολύ λιγότερα τα χρήματα, σε μια δυνατότητα εξέβρεσης και προγραμμάτων ευρωπαϊκών, εφόσον αυτές οι εκδηλώσεις θα πάψουν να έχουν ένα χαρακτήρα το πολύ τοπικό, αλλά θα έχουν και μια μεγαλύτερη απήχηση και ίσως και θα δεσμεύουν και μεγαλύτερες δυνάμεις όσον αφορά τα πολιτιστικά σωματεία. Μάλιστα. Πάντως πολύ σημαντικό και με δελτίο τύπου σήμερα η περιφέρεια αποκωδικοποιώντας τους άξονες συζήτησης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να διαφυλαχθεί η επτανησιακή ιστορία και η διάδοση της στις επόμενες γενιές και βεβαίως και η ενίσχυση και η προβολή και θα ολοκληρώνω για την, συγγνώμη σας διακόπτω, για την ιστορία της, των επτανήσεων και την πολιτιστική κληρονομιά και όλα αυτά έχει ήδη βγει ένα κονδύλι από την περιφέρεια προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη σύνταξη της ιστορίας, η οποία θα την περιμένουμε γύρω στο χρόνο το 18, έτοιμη σαν βιβλίο και φυσικά θα δούμε ανεπίσημα βέβαια γιατί δεν μπορούμε μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στα σχολιά και σε διάφορες δράσεις αυτά να μεταφέρονται και στην νεολαία και στους μαθητές. Επίσης κάτι σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει τώρα ήταν και η καταγραφή και εξέταση λύσεων όσον αφορά το πρόβλημα έλλειψης χώρων πολιτισμού. Νομίζω ότι εμείς στη Λευκάδα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Το τονίσαμε, το τονίσαμε πάρα πολύ και εμείς και τα σωματεία και αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερη. Ακόμα και μετά και την καταστροφή του Απόλλωνα δεν υπάρχει ένας κλειστός χώρος πλέον. Καταλαβαίνετε, το θέατρο έμεινε με τη γνωστή ιστορία της απένταξης που απεντάχθηκε λίγο καιρό, ούτε μήνα πριν αναλάβουμε εμείς την περιφέρεια και προσπαθούμε τώρα εμείς και με το Δήμο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία μήπως μπορέσουμε να το συνεχίσουμε.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο κρίμα να υπάρχει εκεί και να καταστρέφει ο χρόνος. Είμαστε το μόνο νησί που δεν έχει θέατρο, αλλά δεν έχουμε ούτε καν κλειστό χώρο. Και φυσικά και το ανοιχτό θέατρο, ξέρετε, δεν είναι το θέατρο το ανοιχτό που προβλέπονταν από την μελέτη κατασκευή κλειστού και ανοιχτού τότε. Είναι μια πρόχειρη λύση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολη και τα σωματεία αυτό το τόνισαν ιδιαίτερα. Μάλιστα. Εμείς σαν περιφερειακή ενότητα θα ένα πολύ μικρό μέρος, δεν μπορώ να πω ότι το καθακαλύψει τίποτα αυτό. Έχουμε ένα κτίριο στην οδό Οδυσσέως εκεί πίσω από το Πιούρ, στο μέσα στο στενό, το οποίο ήταν μια αποθήκη της αγροτικής ανάπτυξης, όπου καταφέραμε και το εντάξαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ίντερεκ και βγήκε πρώτο σε βαθμολογία και σαν πρόταση και βγήκε κονδύλιο για την κατασκευή του ενός σαν αναπολιτιστικό κέντρο. Βέβαια όμως δεν έχει. Είναι απλώς ένας χώρος ο οποίος θα γίνουν κάποιες δράσεις, αλλά απαραίτητο και το θέατρο και ο κινηματογράφος να ξαναγίνει, αλλά να μπορέσουμε να φτιάξουμε το θέατρο. Μάλιστα. Κύριε Χαλικιά, κάτι σημαντικό επίσης είναι και η ενεργοποίηση και το κάλεσμα και εδώ συμπολιτών μας και σύλλογοι από Δήμων και τα ομογενειακά σωματεία της Διασποράς. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια καταγραφής όλων των σωματείων που υπάρχουν και έχουν ρίζες από τα Επτάνησα. Θα γίνει και αυτό είναι πάλι επίσης σημαντικό. Αυτό που το είπαμε και εμείς, γιατί καταλαβαίνετε ήταν η πρώτη προσπάθεια, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος από σωματεία από Δήμων, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν καταγράφηκαν, δηλαδή δεν συμμετείχαν, γιατί ήταν μια προσπάθεια πρώτη για να δούμε τα δικά μας σωματεία εδώ, αυτά που κάνουν τις εκδηλώσεις, αυτά που μας ζητάνε, τη χρηματοδότηση, αυτά που μας ζητάνε κάθε φορά να μπορέσουν να ενωθούν, να συζητήσουν. Και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο η διημερίδα, δηλαδή οι συζητήσεις και αυτά που είπαν, αλλά στα πλαίσια αυτά, στα διαλύματα, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων όλων που γινόταν, έγινε μια γνωριμία μεταξύ τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, βλέπεις πηγαδάκια μεταξύ των διαφορών σωματείων, ας πούμε, της μιας φιλαρμονικής με την άλλη, το ενός χορευτικού με το άλλο. Το ένα σωματείο να λέει: εμείς έχουμε μια έκθεση που κάνει αυτά και αυτά, και εμείς έχουμε μια άλλη που μπορεί να τη συμπληρώσει. Και γνωρίστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις, αντάλλαξαν τηλέφωνα, αντάλλαξαν πράγματα που μπορούν να τις βοηθήσουν να συντονιστούν στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Εφόσον βέβαια δεν παραμείνει μια συνάντηση που δεν είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές κάποιες συναντήσεις γίνονται και μετά δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε ένα αποτέλεσμα και να μην ήταν ένα πυροτέχνημα. Θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχουν εμπλακεί και όλα τα πολιτιστικά σωματεία θα το πάρουν πάνω τους, για να το πω και πάρα πολύ απλά. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η γνωριμία και νομίζω ότι και αυτό υπογραμμίζεται και στην ανακοίνωση. Ζητούμενο είναι και η συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών. Για να είναι εφικτή αυτή η καλύτερη επικοινωνία και να μπορούν να διοργανώνονται και φεστιβάλ, μουσικά δρόμενα και ό,τι άλλο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε στα Ιόνια νησιά, που δεν υπάρχει αυτή η συγκοινωνία. Ήδη έχουμε κάνει μια πολιδοσκόπηση για μια συγκοινωνία η οποία θα ξεκινάει από την Κέρκυρα και θα φτάνει μέχρι τη Θάκη, και θα επιστρέφει το βράδυ ο Περιφερειάρχης να έχει συζητήσει με το Υπουργείο Νησιώτικης Πολιτικής. Και επίσης τελειώνουν και μέχρι σας τον επόμενο χρόνο και οι αδειοδοτήσεις για τα υδροδρόμια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο Κέρκυρα Σπαξών. Τελειώνουν και οι αδειοδοτήσεις της Λευκάδας, Μεγανησίου και της Κεφαλονιάς. Και ήδη τη Ζακύνθου, την οποία την προχωράει ήδη ο Δήμος, και θα είμαστε προς τα εκεί και θα τα κάνουμε και την κατασκευή εμείς. Που θα είναι μια γρήγορη λύση και μια έτσι μεγάλη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Παρά τις δυσκολίες. Επίσης, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων τους κάθετους άξονες της Ιωνίας Οδού που θα συνδέουν τα νησιά, δηλαδή πιο γρήγορες προσβάσεις προς τα νησιά μας από αυτούς από την Ιωνία Οδό, προς τις περιοχές της δικές μας δηλαδή, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό το γεγονός, να μπορέσουμε να αμβλύνουμε αυτή την νησιωτικότητα, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δίνει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Μάλιστα. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και νομίζω και μαστιμά που έγινε και στη Λευκάδα. Γιατί αυτό αν επιτρέπεται, πώς και επιλεχθεί η Λευκάδα να γίνει αυτή η πρώτη συνάντηση? Κοιτάξτε, η Λευκάδα έχει κάποια προτερήματα σε σχέση με τις συναντήσεις αυτές. Είναι σε ένα σημείο που συναντιόνται στο κέντρο περίπου των Επτανήσων. Μειώνονται οι αποστάσεις των άλλων, συναντιόνται σε ένα σημείο που έχουν και μια εύκολη πρόσβαση. Επίσης μας δόθηκε η δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να έχουμε να αποφασίσουμε να είναι εδώ το κέντρο, γιατί νομίζω ότι και εδώ θα γίνουν και υπόλοιπες συζητήσεις, και
Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Ίσως και η προσπάθεια που κάνουμε εμείς στις συναντήσεις αυτές, τις οποίες τα διοργανώνουμε αρκετά καλά. Και νομίζω ότι όλοι ήταν, κάθε φορά φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και αυτό είναι ένα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Τα καλά πρέπει να τα λέμε. Από την άλλη, πρέπει να σας πω, κύριε Χαλικιά, ήμουν στη Λευκάδα το Σαββατοκύριακο. Συνάντησα έναν-δύο θεσμικούς. Εντάξει, με ξέφρασαν κάποια παράπονα τύπου, ναι, ειδοποιηθήκαμε την τελευταία στιγμή και ένα έλα μωρέ συζήτηση για να γίνει συζήτηση. Ξέρετε γιατί το λέω, πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να κάτσουμε, να αποφασίσουμε. Κοιτάξτε, μου λέτε για τους θεσμικούς, προσέξτε λίγο. Εμείς είχαμε κάνει ήδη στη Λευκάδα μια συνάντηση όλων των σωματείων στο διοικητήριο, στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου πήραμε τις απόψεις τους πολύ πιο πριν και ήταν ενημερωμένοι από πάρα πολύ καιρό. Τα σωματεία που θα συμμετείχαν είχαν ενημερωθεί και είχαμε κάνει και συζητήσεις και είχαν έρθει και στο γραφείο μου ξεχωριστά και άλλες φορές, γιατί είχαν κάποιες απορίες όσον αφορά τη θεματολογία και τι θα συζητήσουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτοί που ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τα σωματεία δεν είχαν κανένα πρόβλημα και καμία έλλειψη ενημέρωσης. Τώρα, εάν η πρόσκληση δεν ξέρω που αναφέρεστε σε κλπ. Μπορεί να στάλθηκε όχι μια εβδομάδα πριν, αλλά μία-δύο μέρες πιο πριν, ναι, για να συμμετέχει κάποιος εδώ ή στα μέσα. Είχε βγει πολύ νωρίτερα και είχαμε στείλει την ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωση. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Ωραία. Γιατί υπήρχε, ναι, και υπήρχε και ένα πρόβλημα, νομίζω, ίσως επειδή είχε αναλάβει η Κέρκυρα. Κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα, ας πούμε, που τελευταία στιγμή ίσως αυτό που λέτε για προσκλήσεις και λοιπά, δεν νομίζω δηλαδή ότι καθυστέρησαν κάτι. Ναι. Όχι, ο δήμαρχος ήταν εκεί, ο βουλευτής ήταν εκεί, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ήταν εκεί. Όλοι είχαν ειδοποιηθεί και με τηλέφωνα προσωπικά δικά μου και με mail, δεν υπήρξε, στάλθηκαν σε όλους αυτά. Δεν νομίζω ότι γκρίνιες τώρα δεν. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν αρμόζονται σε μια τέτοια προσπάθεια. Νομίζω ότι δεν αρμόζουν και νομίζω ότι μια πετυχημένη κίνηση που μπορεί να γίνεται πρέπει να φεύγουμε από τα στερεότυπα. Ποιος μπορεί να την καρποθεί, κύριε Χαλικιά. Και το λέω γενικότερα γιατί υπάρχει ακόμα αυτό το σκεπτικό. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπατε ότι το ετοιμάζετε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνετε για να αναδειχθεί αυτός ο θησαυρός των επτανήσεων και να υπάρχει και ένας κώδικας αναφοράς και επικοινωνίας. Ακριβώς, μα και αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς. Αν μπουν κάποιοι κανόνες θα δεσμεύουν και την επόμενη διοίκηση της περιφέρειας, όποια και είναι αυτή, όπου σημαίνει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με παρατάξεις ή οτιδήποτε. Είναι κάτι, γι' αυτό και τα σωματεία που συμμετείχαν ήταν όλα τα σωματεία από όλη τα Επτάνησα και μάλιστα με μια συμμετοχή εντυπωσιακή, σας είπα, με λεωφορεία από τη Ζάκυνθο, με λεωφορεία από την Κέρκυρα, με πάνω από 150 μέλη πολιτιστικών σωματείων. Mm-hmm. Ήταν κάτι εντυπωσιακό, δηλαδή εγώ σας μιλάω ειλικρινά, δεν περίμενα τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή και τόσο πολύ μεγάλες και τόσα πράγματα που ακούσαμε και μάθαμε. Μάθαμε δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν εντυπωσιακά, χειροκρόταγαν μεταξύ τους τα σωματεία, mm-hmm, τις δράσεις και τις προτάσεις των άλλων και από τις δικές μας, βέβαια, τις προτάσεις και όλων των άλλων σωματείων. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πλούτος ο οποίος δεν ήταν γνωστός. Ναι. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν αυτές οι συζητήσεις λέτε ότι θα συνεχιστούν. Έχει μάλιστα κανονιστεί και μια συνάντηση, όπως λέει το δελτίο τύπου, και με τον Πρωθυπουργό και βεβαίως μια δράση, ναι, ναι, και προσπάθεια άντλησης πόρων για να μπορούν να ενισχυθούν όλα αυτά τα σωματεία. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε και στο φεστιβάλ που έχουμε στη Λευκάδα, κύριε Χαλικιά. Βεβαίως. Μα ακριβώς. Μα όταν λέμε ότι η προσπάθεια είναι να οι διάφορες εκδηλώσεις να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο και να συμμετέχουν από, όχι μόνο από, δηλαδή ας πούμε να μην κάνουμε ένα πανηγύρι και να έρχεται κάποιος από ένα μικρό σύλλογο ή οποιοδήποτε σύλλογο και να λέει δώσε μου και με ένα μπάρμπα που ήταν κάποιος μέσα, να σταματήσει αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ο κατακαιρματισμός όλων αυτών των δυνάμεων δεν βοηθάει στην προώθηση του επενησιακού πολιτισμού. Μάλιστα. Και να συνδεθεί και με τον τουρισμό, χωρίς βέβαια να γίνει υποπροϊόν του. Ναι, ναι. Του τουρισμού και βέβαια, όχι και φτηνή, ας πούμε, αυτό το που έρχονται κάποια, ας πούμε, ξένοι και πάνε και διασκεδάζουν σε ένα μαγαζί σε οτιδήποτε και βάζουν 5 χορευτές να κάνουν ένα σιρτάκι ή ένα έτσι. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν τα σωματεία με καθαρά πανησιακά δρόμενα. Που ο κόσμος και οι ξένοι τα θέλουν και εμείς νομίζουμε ότι τους εντυπωσιάζουμε με φθηνά
Mm-hmm. Με φθηνά πανηγυράκια. Μάλιστα. Θέλω λίγο, επειδή σας κάλεσα γι' αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα θέματα έτσι, του καλοκαιριού. Νομίζω ότι μίλησα και με τον Δήμαρχο την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Χαλικιά, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ετοιμότητα και νομίζω ότι έχετε καλύψει το χρόνο όσον αφορά την αποκατάσταση των οδικών δικτύων στις δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Ναι, και στις παραλίες που είναι το έργο που κάνει το Υπουργείο Υποδομών που είναι αρμοδιότητα του Δήμου και στο οδικό δίκτυο που αυτή τη στιγμή ήδη εμείς έχουμε βγάλει 4 εργολαβίες στο 4 οδικό mm-hmm. δίκτυο και προχωράμε κανονικά και τα υπόλοιπα με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Όχι, ναι. Είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ με ένα νόμο που προγραμμάτιζε πώς θα γίνουν οι καινούργιες συμβάσεις, μας καθυστέρησε κάποιους μήνες ναι. που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αλλά προχωράμε και ήδη τα αποτελέσματα θα φανούν από φέτος το καλοκαίρι. Θα το δούμε αυτό. Θα ήθελα λίγο μόνο, είχα την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα έγινε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, επερώτηση του Περιφερειακού, συγγνώμη, της Λασί, για την Τέρνα που είχε αναλάβει την Διάνοιξη του Διάβλου. Η εταιρεία ζητούσε 3 εκατομμύρια επιπλέον επικαλούμενη καθυστέρηση στην πληρωμή ενός λογαριασμού. Δώστε μας λίγο. Όχι, δεν ήταν για το λογαριασμό. Επικαλούνταν διάφορα πράγματα από την αρχή του έργου, πριν ακόμα να λάβουμε εμείς από το 2014, από την αρχή του 2014. Mm-hmm. Ήταν τρεις αιτιάσεις, νομίζω, τρεις διαφορετικές, που αναφέρονταν και στα capital control, αλλά με αφαινόταν σε κάποιες καθυστερήσεις που γίνανε σε πληρωμές λογαριασμών. Ωστόσο, κάποιες... όμως, είχε υπάρξει προειδοποίηση προς την εταιρεία από την περιφέρεια για καθυστερήσεις στην πρόθεση του έργου, έτσι δεν είναι, είχαν υπάρξει. Ναι, υπήρξαν και αυτά, οπότε καταλαβαίνετε εκεί πέρα η υπηρεσία, ας πούμε, τα λαβόλα υπόψης και έπρεπε να απαντήσει. Αυτοί είχαν κάνει και στο Υπουργείο Υποδομών νωρίτερα και φυσικά θα πήγαινε όλα δικαστικά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει λυθεί το θέμα αυτό μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και την απάντηση της υπηρεσίας, mm-hmm. η οποία έβαλε κάτω τα δεδομένα και το αίτημα και δεν ξέρω αν θα το δεχτούν, αλλά νομίζω ότι έχει απαντήσει όσον αφορά το ποσό. Δεν είναι αυτό το ποσό, mm-hmm. σε καμία περίπτωση, είναι ένα μικρότερο ποσό. Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι τεχνικά τα θέματα τελείως, ναι. δηλαδή mm-hmm. πώς θα υπολογίζουν, γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Σας είπα, είχαν δικαιωθεί και από το Υπουργείο Υποδομών, μόνο που δεν το είχε υπογράψει ως πριν στο τέλος. Ναι. Είχε πάρει από μια επιτροπή του Υπουργείου που τα εξετάζει αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, με το Τεχνικό Σύμβουλο που υπήρχε και με τις υπηρεσίες, εξετάσαν ένα-ένα τα αιτήματα και απάντησαν σε αυτό. Και κλείνουμε αυτό το κύκλο των ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και απλά θέλω τη γνώμη σας για το αρθογράφησε ο γιατρός ο κ. Γιωργάκης για το έργο. Ναι. Και μάλιστα, από ό,τι έχω καταλάβει, μου το είπε και ο αντιδήμαρχος ο κ. Φίλιππας, η Διάνοιξη του Διάβλου ωφελεί το νησί καθώς αναπτύσσεται ο θαλάσσιος τουρισμός. Εξηγήστε μας λίγο, έχει χαθεί η αμόγλωσσα, έχουν υπάρξει κάποιες... Μου λέτε αν έχει χαθεί η αμόγλωσσα, μα μέσα στο έργο ήταν ακριβώς η αμόγλωσσα mm-hmm. να φύγει, να ανοίξει η αμόγλωσσα, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φύγανε λοιπόν 120.000 κυβικά, βγήκαν άμμο, 120.000 κυβικά άμμο βγήκαν από εκεί, χώρια τα υπόλοιπα τυθοκορήματα που έφυγαν, 120 μείνανε στη στεριά αυτά που μείνανε και προσπαθούμε τώρα να απαλλαγούμε γιατί δεν είχαν κάνει τίποτα μέχρι στιγμή. Όχι, η ιστορία την ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ξαναπαναλάβουμε. Αυτή τη στιγμή έγινε αυτό που γράφτηκε για την αμόγλωσσα, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό κομμάτι. Υπήρχαν από τις τρεις υποσαμωτικούς που έγιναν με πέτρες και με βράχια, υπήρχαν αρκετές πέτρες εκεί. Εγώ όταν το είδα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, έβαλα την εταιρεία και έβαλε ένα μηχάνημα και έβγαλε τις περισσότερες, αν πρέπει να μείναν ελάχιστες, ίσως κάποιες που τις άνοιξε τώρα yeah. το κύμα ή η θαλάσσα και θα φύγουν και αυτές. Όσον αφορά όμως το φανάρι από κάτω, εκεί που, που φεύγουν οι προσαρμοτικοί προς τα μέσα, επειδή διαπιστώθηκε ότι είχε πρόβλημα η ίδια η μελέτη και η άμμο καβάλα και από την αρχή του έργου σχεδόν, είναι μια τροποποίηση και από την ίδια την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και από την εταιρεία που είχε κάνει τη μελέτη, με αποτέλεσμα να ανυψωθούν περισσότερο οι προσαρμοτικοί αυτοί οι πρόβολοι mm-hmm. με πέτρες, αλλά επιπλέον επειδή καβάλαγε και από την άκρη, δηλαδή από την έφευγη άμμος από την άκρη που... από την όχθη, δηλαδή από την παραλία στην άκρη. Mm-hmm. Εκεί κάνουν μια μελέτη η οποία είπε ότι θα πρέπει εκεί να μπουν πέτρες, βράχια, δηλαδή ένα πράγμα σαν να υψωθεί για να μην περνάει η άμμος από εκεί. Αυτό είναι θέμα της μελέτης και δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι μια μελέτη την οποία έπασχε από παντού. Εμείς τη βρήκαμε στο 20% του έργου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όντως υπάρχει πρόβλημα
και υπήρχε πρόβλημα στον τρόπο που σχεδιάστηκε. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει όσον αφορά το σημείο εκείνο. Όσον αφορά όμως όλο το διάβλο των υπόλοιπων, ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα 25 μέτρα μέσος όρος ωφέλιμο πλάτος και 3 μέτρα βάθος έγιναν 75 και 6 μέτρα βάθος. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή είχαμε μια δυνατότητα πλέον για μεγαλύτερα σκάφη, για μεγαλύτερο πλάτος του διάβλου, που τόσα χρόνια σιγά σιγά είχε αρχίσει και έκλεινε από τη λάσπη, από τα διάφορα αυτά που φέρνουν τα φερτά αντικείμενα που φέρνουν τα νερά. Και τα... Γιατί υπήρξε και κριτική ότι η κοινοπραξία άφησε κακοτεχνίες και αισθητικά ένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο του κύριου Γιωργάκη, ότι έφυγε η κοινοπραξία και αυτό το οποίο άφησε είναι κρανίου τόπου, τόπος. Και να σας πω, οι πέτρες που ήταν εκεί πέρα είναι μέσα στη μελέτη, δεν τις άφησε. Εγώ πήγα και δηλαδή το είδα και ήταν μελέτη. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει μια πέτρα και να μην τη πω να την πάρει από εκεί πέρα. Μάλιστα. Έκανε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στη μελέτη. Δηλαδή το τσιμεντάρισμα από πάνω από τη γέφυρα μέχρι κάτω, η οποία βέβαια είναι σκέτο τσιμεντό, αλλά το κάμανε και βάλανε και τις δέστρες και φτιάξανε και στο πλάι τα πεζούλια. Μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα εκεί παρεμβάσεις από το ίδιο το Δήμο, γιατί εμείς τώρα όμως τελειώσει το έργο, το παραδίνουμε στο Λιμενικό Ταμείο. Μάλιστα. Μπορεί λοιπόν το να στο Λιμενικό Ταμείο και να βάλει πακάκια, να βάλει κάποια δέντρα, να βάλει. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί. Ακριβώς. Αυτοί το κάμανε χωρίς να υπάρχει στη μελέτη. Δηλαδή αφού βέβαια είχε γίνει εκεί ζημιά πάνω κάτω με τα αυτοκίνητα τα δικά τους, το στρώσανε και το φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο και πήγε και μέχρι τη γη που ήταν οι Πασαλομπήξεις και πλάτινη και όλα ο χώρος και είναι μια χαρά. Όσον αφορά τώρα την καλεσθητική του, ας πούμε, όψη και μορφή, μπορεί το Δημοκρατικό Ταμείο που θα το παραλάβει το έργο να κάνει όποιες παρεμβάσεις θέλει και να το κάνει να είναι πιο πολύ χρήσιμο. Είναι χρήσιμο αυτό που λέτε, γιατί δεν να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί ζητάει το φάρο, το παλιό το φάρο. Εγώ το ζήτησα το φάρο με έγγραφο στην υπηρεσία φάρων του Υπουργείου. Έχω και την απάντηση που μου έκανε. Τους είπα ότι εμείς δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς φανάρι, γιατί να το φτιάξουμε, να τον βάψουμε, να τον βάλουμε θέση του, γιατί είναι έτσι ιστορικά κλπ. Μας απάντησε ότι αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, διότι υπάρχει εμπόδιο σαν αφορά την ημερήσια σήμανση. Ακριβώς αυτό μας είπαν και απαγορεύεται. Η ημερήσια σήμανση, δηλαδή, θεωρούν ότι τα τρεις φάρι που είναι στις τρεις προβόλους μαζί με αυτόν θα εμποδίζουν την ημέρα όσον αφορά την λειτουργικότητα των φάρων και αυτά που θα υπάρχουν πλέον στα ναυτικά εγχειρίδια αυτών που θα περνάνε από εκεί. Και μου είπαν μάλιστα από το τηλεφωνικά, γιατί μίλησα και τηλεφωνικά μαζί τους. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Α, γιατί νόμιζα πως έκλεισε. Όχι. Μίλησα και τηλεφωνικά μαζί τους ότι αυτό δεν επιτρέπεται και μάλιστα οι ξένοι που περνάνε από εκεί θα το κατέκλαν αυτό και θα είχαμε προβλήματα. Αυτό υπάρχει και σε έγγραφο και δεν μας δίνουν το φάρο και δεν μας επιτρέπουν να τον βάλουμε κιόλας, ακόμα και αν τον είχαμε. Ωραία. Χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις για να γνωρίζει και ο κόσμος. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν και θα συζητήσουμε διεξοδικά γι' αυτό. Με ρωτάει εδώ τώρα ο Δημοσθένης. Κύριε Χαλικιά, αρχίζουμε και συζητάμε για τον νέο τρόπο εισόδου στην πόλη της Λευκάδας. Δηλαδή, και ο Δήμαρχος έχει πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει κάνει κάποιες επαφές με το Υπουργείο. Υπάρχει κινητικότητα, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ναι, κοιτάξτε, η γέφυρα έχει 35 χρόνια, είπαμε, και φέτος έγινε μια μεγάλη συντήρηση, αλλά πρέπει να βρούμε ένα αλλακτικό, όχι απλώς επειδή αυτή περνά τα χρόνια, αλλά επειδή και βγάζει όλη την κίνηση μέσα στην πόλη, υπάρχουν προβλήματα. Και έχει γίνει μια συζήτηση για μια εναλλακτική, όχι μια εναλλακτική, μια δεύτερη πρόσβαση. Αφού από τη στιγμή που από το ίδιο το Υπουργείο δεν προχώρησε πλέον η υπόγεια σύνδεση, κοιτάμε κάποιες άλλες λύσεις οι οποίες είναι και πιο οικονομικές και ταιριάζουν και με στο περιβάλλον το δικό μας και με τον τρόπο που υπήρχε μέχρι τώρα. Μία από αυτές είναι η σύνδεση στο σημείο που τελειώνει Φιλοσόφων, κάτω δηλαδή εκεί που θα ανέβγαινε και η υπόγεια, με μια σύνδεση του δρόμου από απέναντι που περνάει από το Καρναγιο και να φτάνει εκεί και μια άλλου τύπου γέφυρα, ίσως μια η οποία θα ανοίγει προς τα πάνω ή σε δαρωτή όπως είναι στην Εύβοια κλπ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα βγει και η κίνηση έξω από την πόλη κατευθείαν στο δρόμο. Και όποιος θέλει να βγει προς τα μέσα στην πόλη πάλι είναι ο δρόμος από το κτέλ προς τα μέσα και νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Στο Υπουργείο Υποδομών που την είχα πει εγώ κάποτε που είχα μιλήσει με τον κύριο γραμματέα, τον κύριο Δέδε,
και, τον, και έναν εκεί υπηρεσιακό παράγοντα, είπαν ότι είναι πια, το είχαμε δει και πάνω στο χάρτη, ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και να τους κάνουμε μια προμελέτη, την οποία ήδη την κάνει μια εταιρεία η οποία μας βοηθά σε κάποια θέματα. Ναι, για να και, δούμε και τι υποθέτω, κύριε Χαλικιά, ότι δεν τίθεται θέμα διοδίων. Όχι, βέβαια. Μιλάμε για όμως μια. Δεν μιλάμε για πλέον υπόγεια ζεύξη. Υπάρχουν και άλλες ιδέες, βέβαια. Και πρέπει να σας πω ότι όταν έγινε ο διαγωνισμός και είχε προκύψει το θέμα της υπόγειας, είχαν δοθεί και άλλες λύσεις από εταιρείες, τις οποίες τις ζητήσαμε να τις δούμε ποιες, γιατί τότε είχαν πει γενιά μια ενέργεια γέφυρα, ναι, μόνιμη δηλαδή κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε και να τα βάλουμε μπροστά, γιατί ξέρετε πώς αργούνε. Αντιλαμβάνουμε. Όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Κύριε Χαλκιά, αν μπορούσα, και κλείνουμε με αυτό, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα χρονικό ορίζοντα, δηλαδή πότε θα παίρνει σάρκα και οστά ο σχεδιασμός, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, για παράδειγμα, ή. Για τη ζεύξη, που λέτε. Για τη ζεύξη, ναι. Κοιτάξτε, αυτό εμείς θα ετοιμάσουμε μέχρι το καλοκαίρι, πιστεύω, ότι μια προμελέτη για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα είναι πώς θα το δει το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων. Δηλαδή, αφορά. Γιατί βέβαια από εκεί και πέρα μετά θα δούμε αν συμφωνεί με αυτό και αν υπάρχουν τα. Να δούμε και το κόστος και αν θα μπορέσει, ας πούμε, να χρηματοδοτηθεί. Από το εθνικό πρόγραμμα. Από εκεί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα χρημάτων. Εάν δηλαδή είναι μια ιδέα που προχωρήσει, από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν τα χρήματα, η μελέτη και όλα αυτά, προχωράει η διαδικασία. Και πρέπει να υπάρξουν, γιατί να σας πω κάτι, είχαν υπολογίσει πόσα 60-70 εκατομμύρια για την υπόγεια. Νομίζω ότι αυτή η λύση θα κοστίσει μαζί με το οδικό δίκτυο μέχρι εκεί. Το εν τρίτο. Μάλιστα. Θα τα αναλύουμε όλα αυτά, κύριε Χαλκιά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κι αλλιώς να ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και την ενημέρωση στον σταθμό μας, στον Πρίσμα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.